Με την κάρτα βαθμών Garden Fly κερδίστε αεροπορικά εισιτήρια, ταξιδιωτικά πακέτα και διαμονές σε ξενοδοχεία. Χαίρετε κυρίε και κύριοι, παρακολουθείτε την εβδομαδιαία ανασκόπηση από τη FinancialMirror.tv. Σε 3Β Plus από Αλφα υποβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση τη Ελλάδα η Fitch Ratings λίγο μετά την ανακοίνωση από την SP ότι θέτει σε καθεστώ πιστοληπτική επιτήρηση στη μακροχρόνια πιστοληπτική αξιολόγηση τη Ελλάδα Αλφα Πλήν. Πλέον θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι σε ανάλογη κίνηση θα προχωρήσει και ο οίκος Μούντις, ο οποίος δεν έχει διαφοροποίησει την αξιολόγησή του για την Ελλάδα από το 2002. Σύμφωνα με τη Φίτση η υποβάθμιση αντανακλά τις ανησυχίες όσον αφορά το μεσοπρόθεσμο outlook των δημοσίων οικονομικών της χώρας, δεδομένης της αδύναμης φερεγκιότητας των δημοσιονομικών θεσμών και του ρυθμιστικού πλαισίου στην Ελλάδα, παράγοντες που εντείνονται από την αβεβαιότητα όσον αφορά μια ισορροπημένη αλλά διατηρήσιμη οικονομική ανάκαμψη. Παράλληλα, σε επιβεβαίωση των πιστοληπτικών διαβαθμίσεων τη Τράπεζα Κύπρου, προέβη η Fitch, δημιουργώντα προοπτικέ αποσύνδεση των Κυπριακών τραπεζών από τι αρνητικέ εξελίξει στην Ελλάδα. Σε χθεσινή του έκθεση, οι ΦΙΤΣ διατηρούν τη διαβάθμιση τη Κύπρου για μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα IDR στο 3Β και επιβεβαιώνουν όλε τι άλλε διαβαθμίσει ενώ ο ορίζοντα για το IDR είναι σταθερό. Οι ΦΙΤΣ αναγνωρίζουν τι δυσκολίε που αντιμετωπίζει η Τράπεζα λόγω τη επιβράδυνση τη πιστοτική επέκταση, το αυξημένο κόστο δανεισμού και τις επισφάλειας, αλλά σημειώνουν πως η κερδοφορία της κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα το εννέα μήνο. Υπογραμμίζουν ότι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι είναι πιστοτικοί και σχετίζονται με το μεγάλο της πιστοτικό χαρτοφυλάκιο και σε μικρότερο βαθμό με το χαρτοφυλάκιο χρεογράφων που διαθέτει η τράπεζα. Στην τελική ευθεία μπαίνουν τα νομοθετικά μέτρα για πάταξη της φοροδιαφυγής, μιας και εγκρίθηκε χθε το έγγραφο το οποίο έχει κατατεθεί από μέρους του Υπουργείου Οικονομικών και περιλαμβάνει σειρά μέτρων για πάταξη της φοροδιαφυγής και φοροαπαλλαγής, ενώ εξουσιοδοτήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών Χαρίλα Στοβράκης να εγκαινιάσει το διάλογο με τα κόμματα και τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε να καταλήξουν στο τελικό πλαίσιο του προσχεδίου που θα κατατεθεί για έγκριση στο Υπουργικό και συνεχεία στη Βουλή. Αν και δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωση του διαλόγου, αναμένεται ότι θα τελειώσει το συντομότερο δυνατόν, γιατί είναι ένα θέμα που επήγει και γίνεται ακόμη πιο επίγον έχοντα υπόψη ότι ζούμε σε εποχέ παγκόσμια οικονομική κρίση, που δημιουργεί προβλήματα στην κυπριακή οικονομία. Πληροφορίες κάνουν λόγο για περίπου 22 μέτρα, ενώ από αυτά ξεχωρίζουν οι υπερεξουσίες που εισηγείται το Υπουργείο Οικονομικών να αποκτήσει το τμήμα εσωτερικών προσόδων και η εισήγηση για άρση του τραπεζικού απορρίτου. Έξερση παρουσιάζει το φαινόμενο της έκδοσης ακάλυπτων επιταγών στην εγχώρια αγορά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών, το 11 μήνο του 2009, ο αριθμός των επιταγών χωρίς αντίκρισμα ανήλθε στις 4.101, αυξημένος κατά 52,6%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2003. Όσον αφορά την αξία των ακάλυπτων επιταγών, εκτοξεύθηκε στα 8,7 εκατομμύρια ευρώ, έναντι μόλις 4,9 εκατομμυρίων την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καταγράφοντας άνοδο 77,2%. Η παγκόσμια οικονομική κρίση δεν έχει ασκήσει καμιά ουσιαστική επίδραση στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο παρόν στάδιο, δήλωσε ο Υπουργό Εργασία Σωτηρού Χαραλάμπου, η οποία διαβεβαίωσε ότι πάρα αυτά παρακολουθούν την κατάσταση ώστε να λάβουν μέτρα αν και εφόσον χρειαστεί. Η κυρία Χαραλάμπους ανέφερε ακόμη πως σύντομα θα ολοκληρωθεί και θα τεθεί ενώπιον των κοινωνικών εταίρων νομοσχέδιο, το οποίο αφορά στο νέο πλαίσιο επενδυτική πολιτική του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλήσεων και το οποίο θα βασίζεται σε διεθνείς άριστε επενδυτικές και διαχειριστικέ πρακτικές. Και για να ξεφύγουμε λίγο από το αρνητικό κλίμα τη οικονομία που ταλανίζεται από την κρίση, περνάμε σε μια ευχάριστη αθλητική είδηση. Εντυπωσιακή η χθεσινοβραδινή παρουσία τη ομάδα του ΑΠΟΕΛ στο Στάνφορντ Μπριτζ και μεγάλη επιτυχία η ισοπαλία 2-2 που κατάφερε αγωνιζόμενη εκτό έδρας με την Αγγλική Τσέλση στο τελευταίο τη αγώνα των ομίλων του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαιρικού Προαθλήματο Champions League. Το, τελ, το τελικό 2-2, αν και από όλου θεωρείται μεγάλη επιτυχία, δεν είναι αρκετό για να ανέβει στο βαθμολογικό πίνακα και να συνεχίσει τουλάχιστον την ευρωπαϊκή της πορεία στην άλλη ευρωπαϊκή διοργάνωση του Europa League. Το Αποέλ ολοκλήρωσε τον κύκλο αυτών των ομίλων του Champions League με τρει ήττε και τρει ισοπαλίε, συγκεντρώνοντα συνολικά τρει βαθμού και μένοντα στην τέταρτη και τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα του ομίλου της. Να είστε καλά κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που επιλέξατε τη Financial Mirror.tv για την οικονομική σας ενημέρωση.